Και ελάτε να δείτε τώρα, αφορά φίλες και φίλους συνταξιούχους, φίλες και φίλοι. Εδώ τώρα τρώνε τη λυπητερή για αναδρομικά συντάξεων κοστή του 2015 μέχρι το 2018. Τι συμβαίνει, δεν λοιπόν? Έχουν καταλάβει πολλοί ότι έπρεπε να έχουν κάνει τροποποιητικές δηλώσεις. Ναι. Να το πούμε αλλιώς. Έρχονται όχι μόνο 100 ευρώ, κατοστάρικα βρέχει ακόμα και στον ίδιο του συνταξιούχο. Δηλαδή, σε ένα συνταξιούχο μπορεί και 2 και 3 κατοστάρικα. Ανά έτος που παρέλειψε να δηλώσει τα αναδρομικά του του 2015, 2016, 2017 ή 2018. Προσέξτε, ήδη άνοιξε για το 2019 τα αναδρομικά. Εμείς λέμε για αυτούς που παρέλειψαν να κάνουν τη δήλωση του 2018. Αυτή τη τριετία, 2015-2018. Ναι, το καλοκαίρι δηλαδή έπρεπε να την κάνουν. Δεν έγινε λοιπόν η παρακράτηση. Προφορά, πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά και το πρόστιμο είναι 100 ευρώ ανά έτος, εάν δεν δηλώθηκαν μέχρι το Σεπτέμβριο που τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις του 2020. Ήδη ετοιμάζονται λίστες εις δόη όλης της χώρας για να έρθουν τα πρόστιμα, να εμφανιστούν τα πρόστιμα σε κάποιους ή δηλαδή ανάλογα με τη δόη που ανήκουν. Για να προχωρήσουμε, εδώ, ακόμη λοιπόν, και για 6 ευρώ που πήραν, καλούνται να πληρώσουν 100 ευρώ. Γιατί ακριβώς δεν το καταλάβαν ότι έπρεπε να δηλωθούν κάποια 6 ευρώ, για παράδειγμα, από τον ΝΑΤ, σε άλλη φορολογική δήλωση, του 2016 δηλαδή, ήταν αναδρομικά άλλης χρονιάς. Θα δώσουν σε πρόστιμο περισσότερα λεφτά περισσότερα από ό,τι πήραν. Επειδή τώρα πλέον ηλεκτρονικά αυτό εμφανίζεται. Το πρόστιμο βεβαιώνεται. Συγγνώμη, τι σοϊ αναδρομικά είναι 6 ευρώ? Πήραν κάποιοι δηλαδή αναδρομικά 6 ευρώ? Ο καθένας ό,τι αναλογούσε. Δηλαδή, στρατιωτικές συντάξεις που γίνεται χαμός και τώρα το ανακαλύπτουν οι περισσότεροι. Πραγματικό παράδειγμα είναι και αυτό. 44 ευρώ ήταν τα αναδρομικά. 135 θα πληρώσει με το πρόστιμο. Αυτό βεβαίως πρέπει να πούμε ότι παραβιάζεται η αρχή. Τώρα θα μπορούν να κάνουν κάποια διόρθωση. Γίνεται με προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Ηλεκτρονικών Διαφορών. Ναι. Είναι εμφανές ότι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και της χρυσής διοίκησης, γιατί ούτε ειδοποιήθηκαν ότι έπρεπε να κάνουν αυτές τις δηλώσεις, ούτε πολλοί παίρνανε καθαριστικά για να καταλάβουν τι λεφτά παίρνουν. Δεν μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Να τονίσω ότι δεν μιλάμε για εκείνους που έχουν πάρει δεκάδες χιλιάδες ευρώ και θα βολεύονταν ίσως αν πληρώνανε 20% και να ξεμπερδεύανε. Μιλάμε για τα φραγκοδίφραγκα που δεν πήραν χαμπάρι κανένας τους ότι έχουν πάρει και αναδρομικά που τους οφείλονταν. Είναι προφανές ότι πρέπει να μην ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι, ειδικά για τα μικροποσά. Και τώρα ακόμα η ΑΔΕ να δει αν μπορεί με οικονομικό να είναι αφορολόγητα αυτά τα ποσά. Ήταν και έτοιμα τρόπο. Ούτως ή άλλως χωρίς στόχους. Να έρθει στην παρέα μας και ο κύριος Χατζηγεωργίου, έλα μας Ηλία, γιατί θα πάμε σε θέμα που αφορά και τους λογιστές. Είναι μα και αυτό και τους αφορά. Και γιατί αυτό οι λογιστές ενημερώνουν. Καλώ το να. Έλα από εδώ, Ηλία. Αυτό το έχω κάνει άρθρο. Εδώ δεν έχει σημαδάκι. Εδώ, τιμωρία. Ευχαριστώ. Κάτσε να τα αφήσω. Ευχαριστώ για την τιμωρία. Να σου πω, εδώ είναι ένα θέμα γιατί πολλοί κόσμοι δεν το ήξεραν. Αυτό το έχω κάνει άρθρο πριν από δύο μήνες. Και τι γίνεται? Μπαίνοντας μέσα να κάνουμε τα καθαριστικά του 2015 και του 2016, διαπιστώθηκαν τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή είχε λάβει 10 ευρώ, 15 ευρώ πριν από 4-5 χρόνια. Και τώρα τι κάνουν εδώ, υπάρχει διόρθωση? Προσφυγή στην Ελλάδα. Αυτό που προτείνει στη φορολογική αρχή και γενικώς το προτείνουμε είναι να καταργηθεί αυτό το. Αυτό που λέει και ο Κωστής. Δηλαδή, και το κατοστάρικο είναι υπερβολικό. Όπως είχε αναγνωρίσει η φορολογική αρχή για το Ε9, μέχρι να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο στη χώρα μας, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ όταν κάνεις οποιαδήποτε διόρθωση, παρά μόνο υπάρχει προσάυξη όταν υπάρχει διαφορά στο φόρο στον ένφια. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να ισχύσει και εδώ. Άρα λοιπόν, το κρατάμε, κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να ισχύσει και εδώ. Είναι απολύτως άδικο και είναι αυτό που λες, Κωστή, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. Να πω είναι μόνο παράλογο εντελώς. Αυτό που είπες για τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απασχολείται με άπειρες περιπτώσεις πολλών χιλιάδων ευρώ. Αν απασχοληθεί με τα κατοστάρικα, δεν θα προλάβει. Πραγματικά είναι. Ακριβώς. Ακυρώνει τη λειτουργία της όταν ασχολείται με 5 ευρώ και με 6, γιατί θα γλιτώσει ο άνθρωπος 100 βέβαια. Και 200. Λύση είναι αυτό που είπε ο Ηλίας, να νομοθετηθεί ότι για ποσά τουλάχιστον 100 ευρώ ακριβώς δεν υπάρχει καμία επιβάρηση, κανένα πρόστιμο. Ακριβώς.